δεν είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ζούμε και εμείς. Δηλαδή, η ευθύνη της οικογένειας, όπως παρουσιάζεται στα παιδιά, παρουσιάζεται και σε εμάς. Εμείς ως κοινωνική λειτουργία έχουμε μια ευθύνη στους Δήμους να συγκροτήσουμε, γιατί είπαμε ότι το πιο εύκολο πράγμα είναι να δημιουργήσει ένα θεσμό, να δημιουργήσει μια ανεξάρτητη αρχή, να δημιουργήσει κάτι για να θεωρητικά να λύσει το πρόβλημα, έτσι στην ουσία. Δημιουργούνται οι ομάδες προστασίας ανηλίκων, οι γνωστές ΣΟΠΑ. Αυτές είναι ομάδες οι οποίες σχετίζονται με εισαγγελικές εντολές, που σε αυτές τις εισαγγελικές εντολές πρέπει η κοινωνική λειτουργία να διερευνήσουν κατά πόσο οι συνθήκες της οικογένειας είναι κατάλληλες για ένα παιδί, είτε λόγω κακοποίησης είτε λόγω παραμέλησης. Βλέπουμε εδώ ότι και το ίδιο το κράτος ρίχνει την ευθύνη στην ίδια την οικογένεια. Οποιαδήποτε κίνηση και να κάνουμε εμείς θα έχει σχέση με τη συμμόρφωση της οικογένειας προς το υπάρχον σύστημα, με τη συμμόρφωση, με τη λογική να πάνε σε έναν ψυχολόγο, να πάνε σε έναν ψυχίατρο ή ακόμα στη χειρότερη περίπτωση να υπάρξει απομάκρυνση των παιδιών από την οικογένεια. Και να σας πω κάτι. Επειδή θα πούμε για συγκεκριμένα, για περιστατικά που μας έχουν τύχει, πώς θα συμμορφώσεις μία μητέρα που είναι μονογονεϊκή οικογένεια με τρία παιδιά, θύμα κακοποίησης, η οποία έμενε σε ένα απομακρυσμένο μέρος της Ελλάδας και ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να αποφύγει το κακοποιητικό σύζυγο, η οποία δεν έχει δουλειά, τα παιδιά είναι ηλικίας από 5 έως 10 ετών, δεν υπάρχει ούτε παιδικός σταθμός, μικρότερα, συγγνώμη, από 3 έως 10 χρόνων, δεν υπάρχει ούτε παιδικός σταθμός να τα στηρίξει, δεν υπάρχει ούτε άλλο περιβάλλον να τα στηρίξει και σου λέει ότι, ακούστε κάτι, να απομακρυνθούν τα παιδιά από μένα στη λογική του να ζήσουν. Είναι κάτι πιο άλλο πράγμα. Δεν είναι ότι η γυναίκα είναι αδιάφορη για τα παιδιά της. Και ποιο είναι αυτό το κράτος, το οποίο στηρίζει τη συγκεκριμένη μητέρα και προχωράει παραπέρα τη ζωή της. Και σου λέει, θα πάνε σε ένα περιβάλλον άλλο, σε μια παιδόπολη, σε μια δομή παιδιών, και ελπίζω σε ένα χρόνο, 1,5 χρόνο να έχω σταθεί στα πόδια μου και να μπορέσω να τα πάρω πίσω. Αντίστοιχα, βλέπουμε συνολικά ότι η οικογένεια στιγματίζεται. Όταν μπαίνουμε εμείς, γιατί εμείς παίρνουμε μια εισαγγελική εντολή και πηγαίνουμε σε ένα σπίτι και λέμε στην οικογένεια που μπορεί, γιατί όπως είπαμε, οι εισαγγελικές εντολές δεν είναι πάντα, έχουμε αντιμετωπίσει και σεξουαλικές κακοποίησεις και σωματικές κακοποίησεις, αλλά έχουμε αντιμετωπίσει και συγκρουσιακά διαζύγια, για παράδειγμα. Πού είναι η λογική, ποιος θα πάρει το παιδί, είναι το παιδί το αντικείμενο που ερίζει ο πατέρας ή η μητέρα για το ποιος θα πάρει το παιδί. Αυτό που μας έχουν πει γονείς είναι ότι με το που μπαίνετε μέσα στο σπίτι, νιώθουμε ότι μας βιάζει. Γιατί πραγματικά, έχοντας στο χέρι μια εισαγγελική εντολή εμείς, που θεωρούμε εκ των προτέρων υπεύθυνη την οικογένεια για ό,τι έχει συμβεί, υπάρχει μια αμυντική στάση από το ίδιο περιβάλλον, τους ίδιους τους γονείς. Πραγματικά, τουλάχιστον στους Δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης, οι εισαγγελικές εντολές που βλέπουμε, γιατί όταν λέμε για εισαγγελικές εντολές, μιλάμε για καταστολή, δεν μιλάμε για πρόληψη. Αφού έχει συμβεί το οτιδήποτε, αφού έχει υπάρξει καταγγελία, από εκεί και πέρα προχωράς εσύ να καταστήλεις, να πάρεις μέτρα συμμόρφωσης της οικογένειας. Δεν μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Υπάρχει μια αύξηση των περιστατικών γύρω στο 300% από την περίοδο προ-πανδημίας μέχρι σήμερα. Βεβαίως, όταν μιλάμε για 300%, επαναλαμβάνω, μας έχει τύχει μέχρι και να υπάρχει καταγγελία για κακοποίηση ανηλίκου, επειδή, είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχουμε ζήσει, επειδή δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα ο πατέρας των παιδιών και για να τον εκδικηθεί κάποιος από την πολυκατοικία, έκανε καταγγελία για κακοποίηση. Δεν είναι ειλικρινά. Έχουμε ζήσει και πολύ δύσκολες περιπτώσεις, αλλά και τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά όταν μιλάμε όμως για καταστολή, είπαμε, υπόθηκε και εισηγητικά ότι ωραία τα σεμινάρια, ωραίες ημερίδες, να τα μάθουμε όλα αυτά, αλλά δεν είναι το πρόβλημα έτσι. Αλλά ακόμα και σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το πεδίο που λέει το κράτος, ότι θα φέρουμε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και λύθηκε το θέμα. Δήμος Κορδελιού Βόσμου πέρσι, στα μοναδικά σχολεία που υπήρχε κοινωνικός λειτουργός ή ψυχολόγος, ήταν τα δύο ΕΠΑΠ, Κορδελιού και Βόσμου. Στα υπόλοιπα σχολεία δεν υπήρχαν. Το οποίο
ήταν μία φορά την εβδομάδα που περνούσε. Περνούσε για να δει ένα ολόκληρο σχολείο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, ακόμα και στο πεδίο που το ίδιο το κράτος λέει ότι θα κάνω τις κινήσεις μου, δεν υπάρχει καμία ουσία. Και επίσης, η πλειοψηφία των συναδέλφων που δουλεύουν στα σχολεία είναι συμβασιούχοι, με τα γνωστά δικαιώματα των συμβασιούχων, που τη μία χρονιά μπορεί να είναι στο νομό Θεσσαλονίκης, την άλλη χρονιά μπορεί να είναι στο νομό Πιερίας. Χάνεται συνέχεια, χάνεται σταθερή επαφή που έχει ο επαγγελματίας με τα παιδιά. Δεν το συζητάω αυτό το πράγμα. Όπως αντίστοιχα και σε εμάς, για να μην βγάζουμε, επειδή ευτυχώς τουλάχιστον στον χώρο το δικό μας και με τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα και με τα κέντρα πρόληψης παιδιού έχουν μια πολύ καλή συνεργασία. Αν τα παιδιά που είναι στο κέντρο πρόληψης του Παπα-Νικολάου είναι κάπου δύο μέρες στο κέντρο, άλλες τρεις μέρες στο Παπα-Νικολάου. Αντίστοιχα και εμείς παράλληλα καθήκοντα. Τη μία φορά να δώσει το επίδομα, την άλλη να δει το βοήθεια του σπίτι, την άλλη την παιδική προστασία. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που ευαγγελίζεται το κράτος είναι κάτι πλαστό. Επειδή δεν θέλω να κουράσω πολύ, απλώς να πω ότι πραγματικά η λύση είναι διεκδίκηση μέσα στο σχολείο. Γιατί πράγμα η βία δεν, και αυτό που λένε φίτης και θύμα, σε αυτές τις ηλικίες δεν μπορούμε να μιλήσουμε για φίτης και θύμα. Είναι κάτι το οποίο και τα μέσα μαζική ενημέρωση, στη λογική της τηλεθέασης, παύλα και δοφορίας, μπορούν να το παρουσιάσουν έτσι. Μπορούν να παρουσιάσουν γιατί έχουμε πικρή εμπειρία από περιστατικά τα οποία χειριστήκαμε εμείς σαν κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Κορδελίου Ευγόσμου, που διαστράφηκαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πραγματικά ήταν εντελώς διαφορετική η κατάσταση από αυτό που παρουσιάστηκε και εκμεταλλεύτηκαν δυστυχώς. Είναι το μεγάλο ζήτημα αυτό, ότι δεν υπολογίζουν τίποτα μπροστά στο κέρδος. Εκμεταλλεύτηκαν, ανήκαν παιδιά τα οποία ήταν πονεμένα, τα οποία ήταν κακοποιημένα. Δεν δίστασαν να τα πιάνουν τη τηλεόραση. Μην έχουν αυταπάτες ότι σε αυτό το σύστημα θα διστάσουν να ξεπουδήσουν 14χρονα, 15χρονα παιδιά. Δεν πάνε να είχαν να υπάρχει ζήτημα ψυχικής υγείας. Κανένα πρόβλημα από την πλευρά τους. Αρκεί να πουλήσουν. Η μόνη λύση λοιπόν είναι ο οργανωμένος αγώνας. Μέσα από τους συλλόγους γονέων, μέσα από τα μαθητικά συμβούλια και μέσα από τους συλλόγους δασκόντων. Για καλύτερες συνθήκες μέσα στο σχολείο και στην κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ.